Καλημέρα, κύριε Θεοφάνους. Καλημέρα, Γιώργο. Θα σου μιλάω στο ελληνικό. Καλημέρα. Να σου πω, σας περίμενα στις 9.30, στις 10 παρά 10, στις 10 και 4, 10. Λέω, θα με βγάλεις τα διλήμματα αυτή. Ναι. Θεωρώ πάντως ότι αν σε βγάζαμε στις τηλεφωνικές μαζί με την κυρία Μεϊμαρίδη, θα είχες να δώσεις πολύ ωραίες συμβουλές. Το πιστεύω. Ο Γρηγόρης ξέρει πολύ καλά που είναι δίπλα σου, ότι δεν θα μπορούσα να το κάνω. Αλλά τέλος πάντων. Γιώργο μου, αγαπημένε. Εχθές κυκλοφόρησε τραγούδι με τη Δέσποινα Βανδύ. Καλά, φανταστικό. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Συγχαρητήρια. Αναμένεται με Κώστα Καραφώτη, που κάτι έχω ακούσει. Παιδιά, μιλάμε για φοβερό ζεμπέκικο. Πολύ ωραίες συνεργασίες, Γιώργο μου. Ο κορονοϊός έφερε εγκυμοσύνες, τι να κάνουμε. Δηλαδή, αφού κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι, εγώ δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο. Το κάνω κάθε μέρα, αλλά το έκανα σε μεγαλύτερο βαθμό. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και κυκλοφόρησα Γιάννη Πλούταρχο πριν από 3 εβδομάδες. Εξαιρετικό. Εξαιρετική συνεργασία εκεί με Γιάννη. Έγινε σου Τώρα είναι η Δέσποινα. Τώρα είναι η εβδομάδα της Δέσποινας. Έχω την εντύπωση ότι θα το παίξουμε και το Σάββατο. Δεν ξέρω, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα. Ζωντανά στο Just το τραγούδι αυτό. Είναι η πρώτη του επίσημη τηλεοπτική παρουσίαση. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο. Σε είναι, καλό δρόμο. Εγώ και το Μελινάκι μου, συγκλονιστικό τραγούδι. Τη Μελία την Ασλανίδου. Καταλαβαίνω ότι μπορεί η δισκογραφία να περνάει τα δύσκολα. Ο Έλληνας όμως δεν ξεχνάει τα τραγούδια. Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς τραγούδι. Σωστό. Και θέλει καινούργια τραγούδια. Θέλει καινούργια καλά τραγούδια. Αυτό που κάνεις. Αυτό που κάνεις εσύ, Γιώργο. Να σου πω κάτι. Να σας πω κάτι, να το πω έτσι γενικώς. Μια φορά, είναι και προσωπικό δεδομένο τώρα αυτό που θα πω, αλλά επειδή μου άρεσε τόσο πολύ που το άκουσα, μιλούσα με τη Μαρινέλα λίγο πριν βγούμε σε σκηνή μαζί. Και έβγαινε με το καμιά φορά η Μαρινέλα. Και της λέω, τι ωραίο να έλεγες όλη νύχτα τραγούδια τέτοια, σαν του Χατζηνάσιου, ας πούμε. Και μου λέει, Γιώργο μου, και εγώ θα το ήθελα. Αλλά αν δεν μπω και το τρανζίστορ και οτιδήποτε άλλο, δεν θα καταλάβουμε την αξία του καμιά φορά. Ναι. Θέλω να πω ότι μπορεί να θεωρούμε ότι πολλά μουσικά πράγματα που ακούμε είναι δεύτερης διαλογής, τρίτης διαλογής, και δεν μιλάω για τα δικά μου τα τραγούδια τώρα ότι ήρθαν ξαφνικά σαν το φως μες στο σκοτάδι, αλλά όταν βγαίνει ένα καλό τραγούδι, όταν έχουμε έναν καλό τραγουδιστή, και το ραδιόφωνο βοηθάει και η τηλεόραση βοηθάει, άμα τους δίνουμε σκουπίδια, θα παίζουν μόνο σκουπίδια. Σωστό. Έτσι είναι όπως τα λες ακριβώς. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ με τη φετινή σου έτσι παρουσία στο Just και θέλουμε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί ο κόσμος ακριβώς δεν έχει καταλάβει. Ούτε εγώ έχω καταλάβει. Ούτε εγώ έχω καταλάβει. Δηλαδή, έβλεπα τα σχόλιά σας προηγουμένως για τον Big Brother. Δεν διαφέρουν και πάρα πολύ από εδώ. Δηλαδή, ώρες-ώρες νιώθω ότι κάνω και τον Ανδρέα Μικρούτσικο εγώ. Αλήθεια. Τι έγινε χθες, δηλαδή. Κανένας δεν φτάνει τον Ανδρέα, αυτό είναι σίγουρο. Η μεγάλη μου αγάπη, ο Ανδρέας. Αλλά να σου πω κάτι, έρχονται. Σαν το μεγάλο αδερφό νιώθω σε αυτούς τους ανθρώπους. Ουσιαστικά κάνεις την επιλογή των κομματιών, είσαι ο coach των παιδιών. Για να το πούμε, το καταλάβουν και τελευταία τους θα το βλέπουν από την επόμενη εβδομάδα. Και όχι μόνο. Θέλω τις εισηγήσεις τους, συζητάμε, συμφωνούμε, κάποτε διαφωνούμε. Δεν θα τους επιβάλλω κάτι με το ζόρι. Υπήρχε περίπτωση χτες που έχω πει σε παίχτη, αφού επιμένεις, αν φας τα μούτρα σου, δεν θα φταίω εγώ. Επέμενε για ένα κομμάτι που εσύ διαφωνούσες, δεν του τέριαζε προφανώς. Ναι, δεν θα τον βάλω με το ζόρι να το πει. Και θα το κρίνουμε. Θα το κρίνουν οι κριτές, μάλλον, το Σάββατο. Με ποιον το συζητάς, ποιο τραγούδι θα ερμηνεύσουν, με τους τραγουδιστές ή με τους επέκτες? Με τους ίδιους. Και με τους δύο. Και τους δύο. Τους δίνεις επιλογές. Μου δίνουν και τους δίνουν επιλογές πολλές. Και μπαίνουμε εδώ στο γραφείο, στο YouTube, βλέπουμε, αποφασίζουμε. Είναι δημοκρατικές οι διαδικασίες. Δεν είσαι εσύ που λες αυτό θα γίνει και τίποτα άλλο. Δεν έχει και όλη την ευθύνη. Είναι εγώ τους λέω τη γνώμη μου. Αν θέλουν να την ακούσουν, καλώς. Τους βοηθάει. Ωραία. Από αυτά δημοκρατία που έχεις ακούσει μέχρι στιγμής, από το πρώτο live, θέλω να μου πεις, είναι πολύ νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά να μου πεις έτσι αν έχεις ξεχωρίσει κάποιο ζευγάρι. Ή αν κάποιο ζευγάρι. Δεν μπορώ να. Δεν μπορείς να πεις. Το καθένα για διαφορετικούς λόγους. Μ' αρέσει που ο Νίκος ο Κοκλώνης έχει κάνει μια. Και η ομάδα του βέβαια, αλλά ο ίδιος έχει καταφέρει να βάλει μέσα σε αυτούς τους 14 ανθρώπους
παιδιά όλων, τραγουδιστές όλων των γενεών, όλων των ειδών. Και τι προσπαθούν να κάνουν τώρα με αυτή την εκπομπή? Να περάσει καλά κόσμος που θα μείνει στο σπίτι. Και αυτό τόσο είναι... πρέπει να είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο, δηλαδή. Τι και... κακό κάνουμε, μουσική κάνουμε, να περνάμε καλά. Δεν ήρθαμε να αποδείξουμε σε κανέναν κάτι, ότι ξέρεις, κάνουμε κάτι άλλο, μια μεγάλη τέχνη. Ήρθαμε να ψυχαγωγήσουμε τον κόσμο. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αν τα παιδιά δεχτούν μια σκληρή κριτική με την οποία εσύ διαφωνείς, θα έβγαινες να τους υπερασπιστείς? Θα το κάνω, άμα χρειαστεί, θα το κάνω. Θα είναι παρόν στα live. Εννοείς αν θα με φέρει σε αντιπαράθεση? Όχι, δεν θα έρθω σε αντιπαράθεση με την Επιτροπή προς Θεού. Ναι. Αλλά τη γνώμη μου δεν δικαιούμαι και εγώ να την πω. Βέβαια. Σωστά, έχουν, γιατί καταλαβαίνω από αυτά που λες. Δίκαια ή άδικο. Ότι θα είσαι παρόν στα live. Σωστά. Όχι, δεν θα είμαι στα live. Δεν θα είμαι στα live. Αλλά, μάλιστα. Επόμενο, αλλά μπορεί στο βίντεο που θα προφανώς... Στο επόμενο live θα είμαι, αν θα παρουσιάσουμε το τραγούδι με τη Δέσποινα. Μάλιστα. Αλλά δεν θα είμαι στα live. Ακριβώς για να μην κάνουμε αυτό το ότι είναι αντιπαράθεση με την Επιτροπή. Δεν υπάρχει. Αλλά στα βίντεο που θα βλέπουμε μπορεί ο Γιώργος να τοποθετείται. Ακριβώς. Αφού έχει την επιμέλεια, είναι πάρα πολύ λογικό να είναι μέσα σε όλη τη διαδικασία. Αν διαφωνεί με κάποια έτσι. Εγώ είμαι μαζί του, All the way. Δηλαδή θέλω να του στηρίξω ακόμα και στα πράγματα που διαφωνώ. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο μετά με τον Τάσο Ξιαρχό που κάνει εξαιρετική δουλειά να στήσει το τραγούδι. Γιώργο, από όλους, φαντάζομαι έχεις συναντηθεί με όλους τους παίκτες μέχρι στιγμής. Ο πιο ισχυρογνώμων, αυτός δηλαδή που δεν δέχεται τόσο πολύ τις δικές σου συμβουλές, ποιος είναι? Που θέλει να κάνει το δικό δεν του, παιδί μου. Περίπτωση. Με το Θεοφάνο δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό με τον Γιώργο Θεοφάνο. Γενικά θα πρέπει όλοι να ακούνε τις συμβουλές. Δεν υπάρχει, είναι. Μάλιστα. Μην προσπαθούμε πάντως να τους πυροβολήσουμε κατευθείαν. Δώστε τους λίγο περιθώριο. Έχουν δυνατότητες. Υπάρχουν μέσα παίχτες οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Και ο Τρίφωνας έχει δυνατότητες. Κυρίως. Κοίταξε, το Just είναι τέτοιο περιεχόμενο. Έχει τέτοιο περιεχόμενο. Εγώ έκανα το δεύτερο Just. Έκανα μαζί με τη Ρούλα Κορομιλά. Θυμάστε, παρουσιάστρια, τη Μακρυπούλια. Δύσκολη περίπτωση. Αλλά ήταν ο κρατερός δίπλα, αλλάζαμε επιτροπές, γίνονταν διάφορα. Και τώρα μαθαίνω κάθε μέρα γίνονται διάφορα. Ήταν η περίπτωση της πηγής, τώρα υπάρχει και μια άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το Σάββατο. Θα είναι όλοι οι παίχτες. Ελπίζω να είναι. Τι να σας πω. Σωστά. Είχαμε το τροχείο με την κυρία Ραχίλ Μακρύ. Δεν θα είναι η κυρία Ραχίλ Μακρύ στο live. Το Σαββάτο μας το είπε η Λίγα η ίδια έχουμε, πριν από έχουμε λίγο. Διάφορα. Μας το είπε η ίδια πριν από λίγο. Ναι. Δεν ξέρω ποιος αστρολόγος συμβούλευσε τον Κοκλόρη να ξεκινήσουμε σε ανάδρομο. Γιώργο, τα είπα εγώ. Μπήκα στο γραφείο την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Του λέω 17 θα ξεκινήσεις. Ναι. Και μου λέει μια χαρά. Η αλήθεια είναι. Τα νούμερα σε νούμερα τηλεθέασης πήγε εξαιρετικά. Αλλά ο ανάδρομος δεν σημαίνει δε και καλά ότι δεν θα έχει επιτυχία, αλλά θα συμβαίνουν αναπολιές. Εμπόδια, δυσκολίες. Τα είπα στον Κοκλόνη, Γιώργο μου. Δεν με άκουσε ο Κοκλόνης. Έκανε το κεφαλιού. Αν τα ξέρει ο Θεοφάνος καλύτερα από όλους μας αστρολογικά. Λοιπόν, θέλω να σου ευχηθώ καλή επιτυχία στο Just. Και θέλω να σε παρακαλέσω κάτι. Πολύ. Επειδή ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που σπάνια δίνει συνεντεύξεις, αλλά είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσα πράγματα να πεις πέραν της μουσικής, παιδιά. Βέβαια. Θα ήθελα όταν εσύ νιώθεις καλά να έρθεις στο χώρο σου και να κάνουμε οι δυο μας μια πολύ ωραία συνέντευξη. Το ξανακάναμε, δεν το αρνούμε. Εννοείται. Να μιλήσει για όλα. Γιατί για τα τηλεοπτικά. Απλά μου έκανε εντύπωση εσύ προηγουμένως πήγα να ανεβάσω κάτι και να σε. Και είδα ότι έχει. 770.000 ανθρώπους που σε ακολουθούν, ναι. Ναι. Ναι, στο Instagram. Εγώ έχω 40 το καημένο. Ποιος ασχολείται με τι θα πω εγώ? Δείτε την καινούργιο, αφήστε με μένα. Όχι, δεν είναι έτσι. Άλλο το Instagram, γιατί εγώ ξέρω, στο Instagram κάνω και αυτά τα giveaway, έχω και διαγωνισμούς, έχω και πιο γυναικεία θέματα ομορφιάς που ασχολούν τις γυναίκες, αλλά... Και εγώ απασχόλω τις γυναίκες, σε παρακαλώ. Ναι. Με άλλο τρόπο. Σωστά, με τα τραγούδια. Ακολουθήστε τον Γιώργο Θεοφάνου στο Instagram τώρα. Όλοι ακολουθήστε τον Γιώργο Θεοφάνου. Εγώ μπαίνω τώρα, Γιώργο. Γιατί δεν τον ακολουθείς? Εγώ σε ακολουθώ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου. Θα τα ξαναπούμε από κοντά. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την παρέα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που πάτε καλά. Ακομπλεξάριστα, ωραία, φρέσκα. Πάρα πολύ χαίρομαι. Και να πω και κάτι πριν σε χαιρετήσω. Μου είπε κάτι το Σάββατο, να ξέρετε, ο Γιώργος με συγκίνησε πάρα πολύ. Γιατί ο Γιώργος με ξέρετε από τότε που ξεκίνησα. Άστο, για μας. Άστο, μεταξύ. Μεταξύ μας είναι, παιδιά. Αυτό ήθελα να πω. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Φιλιά, γεια σας.